Ευχαριστώ για το χειροκρότημα. Την δώστε χθες, όλα εντάξει. Εκ μέρους του συντονιστή μας, καλώς όρισα στο ανέβασμα και ο συντονιστής μας. Γεια σας. Τι κάνεις, πότε ανέβαμε. Τώρα, έχει δύο μήνες. Σιδεροκέφαλος. Χαίρομαι που έρχεσαι και επισκέφτεσαι τη... Σιδεροκέφαλος. Να είστε καλά. Ωραία γυαλιά, παρόμοια. Έχει αντιλιά πολύ, και γραφτεία. Εσύ πότε άρχισες? Τώρα, θα βγούμε μετά στο Ωραία. Και πριν 3 μήνες αρχίσαμε στην Μαχία. Μπράβο, χαίρομαι. Τι κάνετε. Πολύ ωραία. Καλή δουλειά, παιδιά, να συνεχίσετε. Πρώτη φορά εδώ. Καλή αρχή για πρώτη φορά, να μας ξανάρθετε. Ευχαριστώ πολύ. Μετά την παρέτηση του Αλέξη του Τσίπρα, έστειλα σε έναν τύπο ένα μήνυμα. Σε μένα, ναι. Να αντέξει, να αντέξει και να βγει μπροστά. Όταν σου λένε ότι είσαι φυτευτός, να τους δείχνεις τα μηνύματα που σου στέλνει η βάση να βγεις μπροστά. Προέρχομαι από το Πασόκ, ήρθα στο ΣΥΡΙΖΑ για τον Αλέξη Τσίπρα και παραμένω στο πλευρό σου. Εμείς δεν αποστατήσαμε, είμαστε εδώ. Καλή δύναμη. Μπράβο, ρε Μάκη. Αυτά να τους θυμάμαι αυτό, ε. Όταν σου λένε ότι είσαι φυτευτός... Θυμάμαι την ιερογραφία. Να αντέξεις και να βγεις μπροστά. Βγάλε το. Έχεις πλάκα. Το θυμάμαι πολύ καλά αυτό. Ήταν τότε στη Ρόδο. Λίγες μέρες μετά την παρέτηση του Αλέξη του Τσίπρα. Εμείς σε βάλαμε στη θέση που είσαι. Η βάση. Εννοείται. Και γι' αυτό δεν πάμε πουθενά. Εννοούμε πάμε μπροστά, κατάλαβε. Ναι, είσαι καλύτερα. Βέβαια είμαι, θα μου κάνεις πρόταση. Γεια σας. Θα χαιρετήσω. Οι γονείς μου κατάκασαν. Τα παιδιά. Οι γονείς μου. Α, συγχαρητήρια. Ευχαριστώ. Το λατρεύω. Να είσαι καλά. Πολλά συγχαρητήρια. Τι γίνεται, ε. Α, μάλιστα. Βρήκαμε τώρα και συνάντηση. Πώς λέει εδώ. Ρωμαίο. Ρωμαίο είναι half πουντούλ. Όχι, είναι λαγότο ρωμανιόλο. Λαγότο. Είναι λοιπόν η ίδια ράτσα από Ιταλία. Φάει από Πορτογαλία. Θαλασσόσκυλο. Πώς πάει, καλά. Χάρηκα πολύ. Εδώ. Να είστε καλά. Λαγότο, Τάιλορ Πούτονα. Να απορρόψω. Χαίρετε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία σου. Εύχομαι μου όλη μου την καρδιά. Να είσαι καλά. Την κοινωνία μας πάνω απ' όλα. Για την κοινωνία πάνω απ' όλα. Γεια σου. Μαζί σου, καλή επιτυχία. Να θα είμαστε μαζί σου. Δυνατά, και εγώ μαζί δυνατά. Με εσάς. Πάσα καλά. Ευχαριστώ. Πάντα έτσι τις εμφανίσεις. Είστε δυνατός. Τι γίνεται. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Μάρλι, sit. Κάτσε με κορίτσια μια φωτογραφία. Εγώ την κράτησα, χάρηκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλα καλά. Και με την Νίκη. Ευχαριστώ μας. Καλό Σάββατο. Γεια σας. Τελείωσε όμως το χάστα. Ναι, λογικό. Ξέρω ότι είναι 19 Μαΐου, είναι... Τι μέρα είναι. Αν μου πεις που ήμουν πριν 4 μέρες, δεν έχω ιδέα. Είναι καλή άσκηση. Έστω, είναι Ηλιούπολη, μου νομίζω. Σίγουρος δεν έχεις πει τίποτα. Α, καλά, αυτό με τίποτα. Πρόεδρε, με συγχωρείς που διακόπτω, μια κυρία μικρή θέλει να σε γνωρίσει και να σε αγκαλιάσει. Πώς λέγεσαι, γεια σου Άννα, πώς χρονών είσαι? 7. Η Φάρλη της Ζερής. Η Φάρλη είναι 4, είναι 3 χρόνια μικρότερη ίσο. Τι πες? Είναι γλυκούλα και μαλακιά, ε. Και δεν μαδάει. Τι τάξη πας? Πρώτη δημοτικού. Σ' αρέσει το σχολείο? Γιατί? Γιατί? Σ' αρέσει να μαθαίνεις? Μπράβο. Φάρλι. Μπράβο. Συγχαρητήρια. Να σου ζήσει.
Όχι, δεν είναι δικιά μου, είναι χώρη συντρόφισης. Η δικιά μου είναι σε χώρη. Να μαζίσει όλους, σαν κοινωνία. Να προσέχετε τα σχολεία μας. Να προσέχετε τα σχολεία μας. Καλά εσείς. Κριτικιά. Κριτικιά. Από πού. Σιτία, Ζάκρο. Χαίρετε. Ευχαριστώ. Από. Ζάκρο, Σιτία. Σιτία, ε. Σιτία πήγα μόνο στο νοσοκομείο. Πρέπει να περάσω και από την κάτω. Κάτω, γιατί είναι κρίμα. Καλά, χάλια. Άστε. Δράμα. Πόσο καιρό είστε μαζί. Ένα χρόνο. Στα μέλη. Καλή επιλογή. Συγχαρητήρια. Είμαι δυτικός υπάλληλος. Είμαστε μαζί στο Access. Βγαίνει ο μήνας. Βγαίνει αλλά ζόρικα. Με πολλές δουλειές. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα. Χαίρετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Είσαι εγώ. Εγώ είμαι εσύ και εσύ είσαι εγώ. Έτσι όλοι μαζί να πάμε μπροστά την Ελλάδα μας. Ας προσευχηθώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Πάμε καλά. Μακάρι. Πώς πάει. Πώς καιρό δουλεύω εδώ. Πώς. Είμαστε κοντά στον νέο χρόνο. Ναι, είναι καινούργιο το μαγαζί. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που είστε εδώ στις επάλξεις. Όταν μου λέτε μη μασάζ, κράτα γερά, δυνατά, σας ευχαριστώ για τις ευχές, αλλά τις επιστρέφω. Εντάξει. Τις φέρνουμε. Πάμε. Όχι, εντάξει. Να σας βάλεις κάτω. Να είσαι, εγώ είμαι 75 χρονών, αλλά δεν το βάζω κάτω. Στη γειτονιά τους κάνω όλους. Την πρώτη φορά. Ανάστα ο κύριος. Τώρα για να δούμε τι μας δεν γίνεται. Αλήθεια σου, Πρόεδρε, λίγο κοίτα εμάς. Κι εγώ. Ωρα, καλά. Ας πω. Ας χαίρετε η Μανούλος. Ευχαριστώ, με συγκίνησε. Τώρα είναι η ώρα τη συγκίνηση να την κάνουμε χαμόγελο σαν όμορφο αγώνα. Εντάξει, με αισιοδοξία. Με αισιοδοξία. Και για σένα. Εδώ στην Ελλάδα υποστηρίζω χρόνια ΣΥΡΙΖΑ. Είμαι φανατική γιατί πιστεύω απόλυτα σε όλα. Κάνατε χαρτιά για ηθαγένεια. Τα πάντα έχουμε κάνει. Και θα σας πω, η κόρη μου γεννήθηκε το 2003, δεν έχει πάρει ελληνική ηθαγένεια. Γεννημένη εδώ από το 17 που έχουμε κάνει τα χαρτιά, δεν γίνεται τίποτα. Λοιπόν, αν είναι ποτέ δυνατόν, είμαι πολίτης της Ελλάδας, υποστηρίζω τα πάντα εδώ. Νιώθω εδώ με τα πάντα όλα την Ελλάδα, σε όλα τα πράγματα, συμμετέχω παντού. Ο σύζυγός μου γεννήθηκε εδώ, η κόρη σας παίρνει αυτόματα ηθαγένεια. Το 2003 εδώ στη Θεσσαλονίκη και δεν έχει πάρει ελληνική ηθαγένεια. Απαγορεύεται. Λοιπόν, ο νόμος λέει παίρνεις αυτόματα. Ωραία, δεν το έχει πάρει ποτέ. Τα αιτήματά της είναι του 17, οπότε φτάσαμε στο 24 και είναι ακόμα. Θέλει βουλευτικό γραφείο με το Μητσοτάκη. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ακριβώς. Φέτος τελειώνει. Θα κάνουμε φασαρία, μην ανησυχείτε. Τελειώνει το πανεπιστήμιο της φέτος, θα κάνει το μάστερ και το παιδί είναι ακόμα. Στον αέρα. Λοιπόν, γιατί να είμαστε εμείς έτσι. Ο άντρας μου έχει επιχείρηση εδώ και τόσα χρόνια. Μέσα στην επιχείρησή του είχε και Έλληνες πολίτες μέσα. Γιατί, παιδιά, είμαστε στον αέρα. Για ποιο λόγο. Πώς μπορώ εγώ να υποστηρίξω, πώς μπορώ εγώ να σε δώσω και το δικό, τη δικιά μου τη δύναμη σε εσάς. Και αυτή σαν και εμένα είναι τόσο μα τόσο πολύ. Ξέρω. Αυτή τη στιγμή μπορεί να μην μπορείς να ψηφίσεις. Okay. Επειδή η χώρα είναι ανάλγητη σε πάρα πολύ κόσμο. Ναι. Αλλά αυτό μπορείς να κάνεις. Ναι. Είναι στους γνωστούς σου, στους φίλους σου. Ναι. Μπορούν να ψηφίσουν. Okay. Να τους πεις, να τους πάρεις τηλέφωνο, να τους συναντήσεις και να τους πεις. Σας παρακαλώ, παιδιά, φέρετε ένα φρέσκο αέρα πιο ανθρώπινο. Σαφώς. Στην πολιτική. Και στηρίξτε το ΣΥΡΙΖΑ και το Στέφανο και την ομάδα. Σαφώς. Το έχω κάνει ήδη. Αυτό μπορεί. Αλλά θέλω να το κάνω και εγώ με όλη τη δύναμη. Είναι ευχαριστώ.
Από μέσα μου πρέπει. Από μέσα σου πρέπει. Το μέσα σου πρέπει. Το έχουμε. Έχουμε περάσει κι εμείς αρκετά. Καλό κουράγιο. Ευχαριστώ πολύ. Όπα, πρόσεξε. Όπα. Κοιτάζαμε που πρέπει να το δώσεις. Αυτά τα λένε πιο νωρίς. Τα όσοι εκεί. Ευχαριστώ πολύ. Ετοιμαστείτε να ξεσκονίσω, εντάξει, να βγάλω στήριξη. Αγάπη παντού. Τα χέρια λερωμένα είναι. Εξαιρετικά. Τι γλυκούλη είναι. Το πρωί να τον έρθω. Γελάει κιόλας. Ζω ότι δεν είναι απλητικός. Τώρα είστε μαζί. Αγαπημένοι. Πρόεδρε, ξεσκονίσου. Πρόεδρε, ξεσκονίσου. Ελάτε εδώ πέρα στο μηδιακό σύστημα που αλλάζει τις ζωές του κόσμου με τέτοια αγνότητα, με τέτοια αντικειμενικότητα. Ορίστε, φεύγουν οι τρίχες πάνω μου, εντάξει. Μετά τις 9 Ιούνιου και τις αράχνες θα πάρεις. Να πούμε. Η πρόταση είναι να είναι σε μόνιμη βάση μέσα στη Βουλή για την γενοκτονία των ποντίων. Και η δεύτερη αυτό ήταν ήδη η δέσμευσή μας από πέρυσι. Σε καθημερινή βάση. Ναι. Και η μία χάρη που θέλω, όχι προσωπική, στη Βέρεια, στο νομό Ημαθίας, γίνεται ένα σχολείο με παιδιά με ειδικές ανάγκες. Ναι. Θέλω να συνεισφέρετε οικονομικά, γιατί γίνεται από ιδία κονδύλια και δεν γίνονται κρατικά κονδύλια. Άκου πράγμα. Και χθες ήταν εκεί ο κύριος Μητσοτάκης και το επισκέφθηκε και πιστεύω ότι το οικειοποιήθηκε. Ο κ. Μητσοτάκης. Ναι, ναι. Τι να κοιμηθεί, παιδί μου. Εγώ πήγα στο ΕΚ Αληθέας και ειρωνεύονταν οι άλλοι. Εγώ το ξέρω. Πήρε 5 μήνες να βάλουμε 2 air condition. 8 air condition. Αυτό σαν προσωπική χάρη. Για το σχολείο περισσότερο. Το ξέρεις. Άστο. Α πούμε 5 χρόνια κυβερνούν. Τώρα πάει να κοιμηθεί. Άστο για 5 χρόνια το ξέρω. Εγώ το βιώνω κάθε μέρα. Άστο 5 χρόνια. Το βιώνω κάθε μέρα. Σα ευχαριστώ. Είναι πολύ σημαντικό. Καλή δύναμη. Γεια σας. Το όνομά σας. Κατερίνα είμαι εγώ. Κατερίνα Τασόπουλος Αντώνης, μέλος συντονιστικής του ΠΑΣΟΚ, Τροπικής Οργάνωσης Πορτοβουλίου Ευόσμου. Κατσάνης ο Χάρης. Να σας χαρώ. Πόσο καιρό είστε οργανωμένοι. Ανέκαθεν. Από το 79. Όλοι. Από ιδρύσεως. Αυτή είναι από ιδρύσεως. Γι' αυτό είμαστε εδώ, αγωνιζόμαστε για τα δημοκρατικά δικαιώματά μας. Έτσι. Για να μπορέσουμε να κάνουμε μια Ελλάδα διαφορετική. Έτσι, όπως έκανε ο Ανδρέας Πανδρέου το 81. Αυτό θέλουμε και αυτό προσπαθούμε να συνεχίσουμε. Ενάντια και εμείς ενάντια σε αυτό το πράγμα. Όχι μόνο ενάντια στη δεξιά. Κάτι, πέρα από την ενάντια στη δεξιά που τώρα έχει ένα αμερικανικό περιτύλιγμα. Να ξεχνάμε την ακροδεξιά με την οποία συγκυβερνά. Εμείς πρέπει να κυβερνήσουμε καλύτερα. Πρέπει να κυβερνήσουμε καλύτερα για το καλό όλο του κόσμου. Πώς έκανε συμφιλίωση στον ένα Ανδρέα, θα πρέπει να μονιάσουμε όλη τη χώρα και να κυβερνήσουμε με έναν τρόπο που βάζει σε δύναμους πάνω απ' όλα τους συμπολίτες μας. Κανείς να μην μείνει πίσω. Κανείς να μην μείνει πίσω. Θα πάμε όλοι καλά. Ο στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι αυτό. Να ανέβουν όλες οι δημοκρατικές δυνάμεις. Εμείς παλεύουμε για να ανεβούμε πάνω. Για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτά που δεν τελειώσαμε το 81. Για να μπορέσουμε να τα 81 τελειώσουμε. 81 μόλις είχε αρχίσει όμως. Έστω από αυτό συγνάμε ότι πρέπει να τελειώσουμε όπως κάνουμε τα κέντρα υγείας. Δώσαμε ένα σύστημα υγείας που μπορούσε. Είδες φωτογραφία από τα γεννηματά. Είδα. Ντροπή. Δεν την έδειξαν τα αυτό μέσα. Δεν την δείχνουμε. Να εφαρμόσουμε το σύστημα υγείας, να μην πάει στους ιδιώτες. Εγώ που καθαρίζω τις τρίχες του σκυλιού τα δείχνουν όλη την ώρα. Καταλαβαίνεις. Στημένα. Όχι στην ιδιωτικοποίηση της υγείας, ζητάμε αυτό. Ακριβώς. Ακριβώς. Καλή συνέχεια να έχετε. Καλή δύναμη. Καλό αγώνα να έχετε. Και μπράβο, φανώς είστε εθελοντές, οργανωμένοι εδώ πέρα. Όλοι εθελοντές. Άρα λοιπόν, αυτό είναι παράδειγμα προς μίμηση για τους νέους. Μακάρι. Όλοι να το καταλάβουμε ότι πρέπει χωρίς αγώνα δεν γίνεται τίποτα. Χάρηκα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Πολύ καλά.
Και θα επανέλθουμε την Τρίτη, την Τρίτη, την τελευταία εβδομάδα, για τη μεγάλη ομιλία. Ωραία. Α, ναι, ωραία. Θα είμαστε πάλι. Εκεί που θα είναι πιο μεγάλη και θα έχει και έξτρα περιεχόμενο, πολύ περιεχόμενο. Και πηγαίνουμε σε Θεσσαλονίκη. Ωραία. Θα δούμε. Θα δούμε, ναι. Το ξέρουμε, δεν ξέρω. Καλή δύναμη. Εγώ δεν ξέρω που ήμουν πριν 4 χρόνια. Πριν 4 μέρες. Καλά, έχω ξοδοθεί. Θα κατέβουμε να τα διακριτήσουμε, αλλά θέλουμε μόνο την βοήθεια, όχι μόνο της δικού σας αρχής. Έχουμε πολλά προβλήματα, πάρα πολλά νέα παιδιά, 35.000 παιδιά νέοι, τα οποία έχουμε 10 γήπεδα. Φαντάζεστε τι πρέπει να κάνουμε. Έχουμε μεγάλη ανάγκη από βοήθεια, ειδικά στον αθλητισμό. Δυστυχώς δεν τα έχουν βάλει αυτά στο Ταμείο Ανάκαμψης, έχουν βάλει άλλα φαραωνικά έργα. Ευελπιστούμε ότι στο Ταμείο Ανάκαμψης θα δείτε καινούργιο γήπεδο. Το καινούργιο. Το παλιό γήπεδο που έχει να γίνει το 2004. Ευελπιστούμε να μπει. Με τη βοήθεια τη δικιά σας. Χάρηκα πολύ. Καλή συνέχεια. Να είμαστε από δίπλα.